Τσιφ, γεια σου Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλά είμαι, μια χαρά, καλώς ήλθατε στο χωριό μας. Να σε καλά ρε φίλε, καλώς σε βρήκαμε. Έλα να σου δείξω εδώ πέρα, έλα να σου δείξω τι έχω. Τι έλα. Να πούμε ότι είμαστε στο Πολυχνίτο, έτσι. Ναι, Ιωσήφ. Αυτός είναι ο παλιός Αλευρόμυλος του προπάπου μου. Αλευρόμυλος, αλλά εξωτερικά μια ίσα σπίτι. Ναι. 1934 λέει, ναι. Πάνω στην πόρτα. Εδώ, Ιωσήφ, ερχόμουν και έβλεπα 12-15 γαϊδουράκια. Όταν σχόλαγα από το δημοτικό, ήταν όλα δεμένα εδώ. Και φέραν ο κόσμος το αλεύρι, φέραν το σκάρι. Να λέσουν, ναι, να φτιάξουν ψωμί για το σπίτι τους. Και την άνοιξαν, δεν κάνω λάθος, ή το καλοκαίρι φτιάχναν την κουρκούτη, τον τραχανά. Αμάν, ήθελα τραχανά να κάνω βίντεο, αλλά Έχει, εδώ στο χωριό μας έχει πάρα πολλούς που πουλάνε. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Τι να αγοράσω, να βγάλω τη διαδικασία της παραγωγής. Α, άμα θες θα σε πάω στο Λιζμόρι, στους καμιούδι. Δεν φτιάχνουν, λέει, δεν φτιάχνουν. Τα ματήσαμε. Α, τέλειωσε η σεζόν. Ναι. Από εδώ ξεκίναγαν. Έβαζε κανένας το γάιδαρο εκεί πέρα στη σωλήνα του πετρελαίου, που έβαζε πετρέλαιο η πετρελαιομηχανή μέσα. Φώναζε ο παππούς μου, πάρτε το γάιδαρο από εκεί. Πού να τον δέσω, εδώ είχαμε δέστρες. Τα θυμάσαι τώρα, εσύ παιδί είσαι. Ναι, μωρέ, εσύ. Το βαρέλι αυτό λειτουργούσε σαν δεξαμενή, σαν ψυγείο νερού, για να ψύχεται η μηχανή. Α, ναι. Ναι, θα το ξαναβάλω πάλι πίσω στη θέση του. Είμαι εσύ τώρα εδώ τι προσπαθείς να κάνεις, προσπαθείς να αναβιώσεις, είναι το κάνεις μουσείο. Για να δουλέψει, δεν θα δουλέψει. Θέλω να το κάνω όπως ήταν πριν. Δεν θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Μπορεί πάει. Κάποια στιγμή να το κάνω και λειτουργικό, γιατί είναι όλα τα μηχανήματα μέσα. Γιατί να λες εσάρι, δηλαδή. Έτσι, να το βάζω μία φορά το χρόνο για μία ώρα. Καλά λες. Ναι. Η εξάτμιση υπάρχει, όλα υπάρχουν. Έλα να σου δείξω μέσα. Ωραία, για πάμε. Αυτό είναι το διαμάντι μου. Να αγαπώ πάρα πολύ. Αυτή μία μηχανή βλέπω εδώ, Deutsch. Μάλιστα. Ιωσήφ, αν την ξανακούσω να λειτουργεί, θα δακρύσω. Άκου να δεις, δυστυχώς ο Βελισάριος ο Μιλωνάς, που μάζευε άχρηστες σχεδόν μηχανές και τις έκανε και λειτουργούσαν και τις έβαφε και ήταν σαν καινούργιες, πέθανε. Εάν την έβλεπε, θα την έπαιρνε τη μηχανή ή θα την έφτιαχνε. Από τα δύο θα κάνει. Ναι, μωρέ Ιωσήφ. Λειτουργική είναι. Απλά δεν τη βάζω μπρος, γιατί φοβάμαι ότι θέλει μια καλή συντήρηση πριν πάρει. Λειτουργεί. Αυτή είναι η χειρόμιζα. Η μανιβέλα. Η μανιβέλα. Και εκεί πέρα κάτω είναι η αερόμιζα. Γιατί έπαιρνε με αέρα. Εδώ ο πατέρας μου έβαζε, και ο παππούς μου παλαιότερα, και ο προπάπος μου ακόμη πιο παλιά, έβαζε τη μαλαστούπα εδώ πέρα και ρούφαγε τη φωτιά και έπαιρνε μπρος. Αυτή εδώ είναι η αντιλία που γεμίζαμε τη δεξαμενή επάνω, το τεπόζετο. Μπράβο, χειροκίνητη. Που πήγαινε από εκεί. Με η μάντα μεταδιδόταν η κίνηση εκεί κάτω. Ναι, εδώ έμπαινε η μάντα, σε αυτό το τροχό. Τα έχω δει, εδώ στο Βελισάριο τα έχω δει. Η οριζόντια κίνηση γινόταν κάθετη, σαν διαφορικό. Μεσαία τριβή, Ιωσήφ, κοίτα εδώ. Το γρανάζι είναι ξύλινο, μεταλλική η βάση του, αλλά ξύλινο. Και ανάμεσα στο ξύλο, εκείνα τα χρόνια, έβαζαν δέρμα από γουρούνι για να κρατάει τα κενά. Αυτά τώρα θέλουν συντήρηση. Αν το βάλω μπρος, μπορεί να σπάσει μετά. Εννοείται. Μισή ώρα θέλει βρέξιμο. Και πάει πάνω και γυρνάει τις πέτρες, ε! Ναι. Ήταν σαν μεσαία τριβή λειτουργούσε αυτό εδώ, από ό,τι έχουν πει. Ενδιαφέρον. Και ωραία. Πάνω είναι μελόπετρες και του χούνι όλα αυτά. Ανεβαίνω εδώ ή... Ναι, ανέβα, Ιωσήφ, είναι... Θα φάτα μου. Όχι, δεν έχει ανάγκη τίποτα. Θα τα τρίψω και θα τα βάψω. Μάλιστα. Οι πέτρες έχουν έρθει από Κωνσταντινούπολη, Ιωσήφ. Και εδώ έμπαινε το στάρι. Ναι, και περίμενε τη σειρά του να διάσει το χωνί για να πάρει ο επόμενο σειρά. Ωραία. Αυτό τι είναι, αυτό το σειρά. Δύο φορές το χρόνο περίπου, ανάλογως τη δουλειά που είχαμε, ναι. Σηκώναμε την πάνω πέτρα, τη γυρίζαμε τούμπα και τη χαράζαμε, ώστε να κόβει, να λεύει. Α. Έβγαζε περίπου 200 κιλά την ώρα.
Τι λες? Δεν ήταν πολύ γρήγορο ούτε αργό. Καλή ήταν. Αυτό τώρα το κάνεις με δικά σου έξοδα, έτσι? Ναι, ναι, έτσι. Έχεις πει σε κανέναν ότι θα το κάνεις από τις αρχές, ενώ ως ο Δήμος, ο κράτος, είπα να βοηθήσουν? Όχι, όχι, όχι. Απλά με το σεισμόπληκτο είχα κάτι φθορές στους τοίχους, ναι, και με δώσαν μια αποζημίωση, αλλά ακόμα την περιμένω. Α, ακόμα την περιμένω. Ναι, ναι. Εγκρίθηκε δηλαδή. Εγκρίθηκε, αλλά έχουν περάσει 5 χρόνια. Έχω πάρει μία δόση βέβαια, και αυτό, ναι, ήταν ένα καλό ξεκίνημα για να φτιάξω τη στέγη, αλλά... Έλα σου πω, στέγη, δεν, τι στέγη? Δεν αρκούν. Τι στέγη ήταν αυτή εδώ, έτσι όπως τη βλέπω ήταν? Ναι, ναι, έτσι, έτσι ήταν και αυτή. Απλώς την έκανες καινούργια. Ναι, το αεροπλανάκι το βλέπεις εκεί πάνω? Όχι, από εδώ που με το βλέπω πρέπει να κατέβω κάτω γιατί είναι το ξύλο μπροστά. Σαν να μπήκε στη θέση του, ήτανε του προπάπου μου. Επειδή ήταν πολλές ώρες εδώ πέρα, τελείωτες ώρες, έφτιαχνε πάρα πολλά πράγματα. Έφτιαχνε... Αυτό είναι λαμαρίνα. Ναι, ναι. Και ξύλο. Βάφτιζε παιδιά εδώ στο χωριό. Είχε τέτοιο χόμπι. Ναι, έφτιαχνε σταυρούς με το σφύρι και το αμμόνι που έχει έξω και τους έβαζε στα ξοκλήσια. Αυτά, Ιωσήφ, όμορφα χρόνια. Καλά χρόνια. Ναι, ωραία. Κοίτα εκεί πίσω οι παλιές πινακίδες. Όταν το βάψω θα τις ξαναβάλω πίσω στη, ναι, θέση. Ναι, Joyce, εδώ η μηχανή diesel λέει από κάτω. Δεν μου λες, εδώ κάτσα να τη λέει εδώ. Μυτιλίνη. Λουκάς Καραμιτσόπουλος. Λουκάς Καραμιτσόπουλος, Μυτιλίνη. Ρονστόν. Έλα να δεις και το ταμπελάκι της μηχανής. Το ταμπελάκι, ναι, είδα μια κορνίζα. Όχι, είδα και μια κορνίζα εδώ. Τι είναι αυτό? Ο συγχωρημένος ο προπάπος μου, ο Κωνσταντινοπολίτης. Βασίλειο της Ελλάδος, ναι. Υπουργείο Σιδηροδρόμων. Ναι. Τι ήταν αυτό, μηχανικός κινητήριων μηχανών, μάλιστα. Αυτός Ιωσήφ έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και επειδή ήταν μηχανικός, έπιασε δουλειά στο πρώτο πλοίο του Ωνάση. Το πρώτο και μοναδικό τότε πλοίο Ωνάσης που είχε. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή έγινε γνωριμία με την προγιαγιά μου εδώ πέρα και τα πούλησε όλα ό,τι είχε αγοράσει εκεί πέρα στη Μυτιλίνη. Μάλιστα είχε 2 οικόπεδα εκεί που είναι η εφορία της Μυτιλίνης τώρα. Με το ένα πήρε τις μιλόπετρες και με το άλλο την πετρελομηχανή. Το ένα οικόπεδο έγινε μιλόπετρες και το άλλο, ναι, μηχανή, ε. Εδώ. Χαραλάμπους, Μητροπόλεως 7, Αθήνα. Χαράλαμπος. Τι λέει. Ιστορία, εντάξει. Ναι. Ιστορία. Μια φορά που είχαν έρθει οι Γερμανοί εδώ πέρα και παίρναν χαράτσια και δεν ξέρω εγώ τι παίρναν από εδώ από τον κόσμο, ήρθαν και είδαν τη μηχανή εδώ με τον παππού μου να τη λειτουργεί. Είδαν τη μάρκα, λέει friend, friend, και έφυγαν. Και αυτοί friend, friend και έφυγαν. Δεν τη γλίτωσε. Μπορούσαν να τον είχαν σκοτώσει κιόλας για να τον πάρουν οτιδήποτε, αλλά... Έτσι μεταφέρθηκε μετά ότι επειδή η μηχανή ήταν γερμανική, τη γλίτωσε ο παππούς μου. Αυτή είναι η αντλία λαδιού. Και με αυτή την κίνηση που κάνω τώρα εγώ, λιπαίνω σε 4-5 σημεία το μοτέρ. Αυτή εδώ είναι η αντλία πετρελαίου. Αυτή για να λειτουργήσει δεν πρέπει να την αναλάβει κάποιος μηχανικός που ξέρει και να έρθει να τη φτιάξει. Ναι. Ε? Ναι. Αλλά κι εγώ, άμα έχω όρεξη κάποια στιγμή, τη βάζω μπρος. Κι ας μη δώσω κίνηση κάτω στους, στα καρενάζια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα είμαι πολύ έτσι χαρούμενος την επόμενη φορά που θα έρθω. Την επόμενη φορά που θα έρθεις να έρθεις να πιούμε καφέ Ιωσήφ, να κάτσουμε εδώ πέρα, να βάλω τραπεζάκι, να ψήσουμε. Τέλεια φίλε, μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραία. Ναι. Θες και το τροχόσπιτο μέσα να βγει τα ράξη. Καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το τροχόσπιτο αράζει από όπου θέλω. Το ξέρω. Όπου βγεις και πατρίς είναι αυτό. Συμπεράζει ο Ιωσήφ. Να είσαι καλά, να έρχεσαι. Ωραία, ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, οκ. Είπαμε 2 κουβέντες, καλά ήτανε. Ναι. Καλή συνέχεια. Τι άλλο να σου πω, τι άλλο να σου δείξω, δεν ξέρω. Από το χωριό μας, θέλω να σου δείξω. Από εδώ, αυτό είναι ξεχωριστό κεφάλαιο. Το κάναμε. Τέλος, ευχαριστώ πολύ που μου τα πες. Εύχομαι το καλύτερο, να τελειώσει. Να είσαι καλά. Και να θυμάσαι τα χρόνια εκείνα τα καλά. Ναι. Ωραία χρόνια ήταν, πολύ ωραία χρόνια. Ναι, ναι. Ωραία. Να είσαι καλά. Χάρηκα που σε είδα και σε ευχαριστώ πολύ. Καλά να περνάτε κι εσύ και η καπετάνιζα Ιωσήφ. Γεια σου, Γιώργο. Γεια, χαρά μας. Γεια.